Καλημέρα. Είμαι ο Μιχάλης Μοδινός, συγγραφέας. Δύσκολες ημέρες, δύσκολη η μόνωση, δύσκολη η απομόνωση. Πολλοί έχουν πει ότι είναι μια ευκαιρία για δημιουργικά πράγματα και εύχομαι να είναι ίσως μια ευκαιρία για σύσφυγξη των οικογενειακών σχέσεων, μια ευκαιρία για διάβασμα και ξαναδιάβασμα βιβλίων που είχαμε αμελήσει, παραμελήσει ή ξεχάσει. Διάβασα λόγου χάρη ξανά την πανούκλα του Αλμπέρ Καμίου αυτές τις μέρες, μια ιστορία που εκτελείται στο Ιράν, στο Οράν της Αλγερίας, με πολύ παρόμοιες συνθήκες με τις σημερινές σήμερα στην Αθήνα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, λυτρωτικό, με το οποίο θα ταυτιστεί ο αναγνώστης. Ένα ατμοσφαιρικό βιβλίο στη γραμμή της καταστροφής ενός τόπου. Είναι ένα προγενέστερο δικό μου, το τελευταίο έξοδο Στυμφαλία, στην Εστία, όπου αναλύεται η πορεία της χώρας μέσα από την κίνηση σε ένα νυχτερινό κατεστραμμένο τοπίο ενός ανθρώπου, ενός μεσήλικα. Βέβαια, οι μέρες αυτές δεν είναι απαραίτητος για ταύτιση με δραματικές συνθήκες, με δραματικά βιβλία, αλλά θα μπορούσαν να είναι και ευκαιρία για λυτρωτικά αναγνώσματα τα οποία μας φέρουν σε άλλους τόπους, άλλους χώρους, άλλου τύπου περιπέτειες, ίσως αναδύφιση των καιρών που υπήρχε κάποια ευημερία και ένα είδος ευτυχίας την οποία ενδεχομένως δεν εκτιμήσαμε όσο θα έπρεπε. Σκέφτομαι τα περιπετειώδη βιβλία του Τζόζεφ Κόνραντ, σκέφτομαι τους Αμερικανούς πιονιέρους του περιηγητικού αφηγήματος όπως το Μόμπι Ντίκ, όπως ο Μάρκ Τουέιν με το Χόκλμπερι Φιν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να παραγγείλει ηλεκτρονικά βιβλία, να εντρυφήσει, να διαβάσει, να ταυτιστεί ή και ενδεχομένως να ταξιδέψει νοερά. Σας καλημερίζω, εύχομαι καλό κουράγιο και ήθελα να τα πούμε σε καλύτερους καιρούς. Michalis Modinos.